Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη μάχη του Κοψά, η οποία αποτελεί πράξη ηρωισμού, γενναιότητας και αυταπάρνησης. Ο Θόδωρος Καλίνος, ο υπολοχαγός, με μια ομάδα ντόπιων κατοίκων, έδειξε τη βούληση του κρητικού λαού για ελευθερία, με αυταπάρνηση, με ηρωισμό, με αυτοθυσία. Τιμούμε σήμερα τους ήρωές μας. Ο λόφος του Κοψά στην Ανώπολη του Δήμου Χερσόνησου αποτέλεσε ιδανική στρατηγική θέση επίθεσης τον Μάιο του 1941 εναντίον του γερμανικού στρατού. Η μάχη του Κοψά ήταν νικηφόρα και αυτό πραγματικά έδωσε τη δύναμη στο λαό του Ηρακλείου, στους ντόπιους κατοίκους να αντισταθούν και μετέπειτα βεβαίως, αλλά και κατά τη διάρκεια της μάχης να μην πάρουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου οι Γερμανοί. Η μάχη του Κοψά είναι μια υπερτοπική σημασίας μάχη, την οποία την αναδεικνύουμε και σαν δημοτική αρχή αλλά και σαν τοπική κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους και ευελπιστούμε αυτά που γίνονται με τον πόλεμο το τελευταίο διάστημα να μην τα ζήσει ξανά ποτέ η χώρα μας. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε τα πάντα για τη δημοκρατία, για να πολεμήσουμε οποιοδήποτε ολοκληρωτισμό, κάτι το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να συμβαίνει, και να παραδώσουμε στα παιδιά μας την χώρα και το πλαίσιο το οποίο μας παρέδωσαν οι πρόγονοι μας. Ο ιερός ναός του προφήτη Ηλία χρησιμοποιήθηκε ως πολυβολείο της εποχής και υπήρξε ιδανικό μέρος εποπτείας των ανατολικών ρήψεων του γερμανικών αλεξιπτωτιστών στον τομέα του Ηρακλείου, και από εκεί ο ελληνικός στρατός χτύπησε και απόκρουσε με μεγάλη επιτυχία τη γερμανική μονάδα που αποπειράθηκε να καταλάβει την περιοχή. Πραγματικά με την κριτική ψυχή μπόρεσαν και αντιστάθηκαν στους Γερμανούς επίδοξους κατακτητές και με την καθοδήγηση βεβαίως του αείμνηστου υπολοχαγού τότε Θεόδωρου Καλίνου, χωρίς να είναι κριτικός, οργάνωσε ένα λόχο 160 περίπου κατοίκων ντόπιων, από τους οποίους πολέμησαν οι 80 και σταμάτησαν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι πέσαν στην ευρύτερη περιοχή.